Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Ελπίζω ότι είστε όλοι καλά. Το σημερινό βιντεάκι έχει να κάνει με μια σειρά που τελείωσα εντός μιας ημέρας, βασικά μερικών ωρών, συγκεκριμένα περίπου 10 ωρών, διότι ήταν 10 επεισόδια και τα είδα όλα συνεχόμενα, χωρίς κάποιο διάλειμμα. Λοιπόν, η σειρά είναι του Netflix. Ως συνήθως αυτό το Netflix βγάζει διαμαντάκια, οπότε ναι, well done once again. Και λέγεται Cursed. Και πραγματεύεται μέσα Marilyn, εκκλησία Ρώμη, έχει να κάνει με τον Αρθούρο, έχει να κάνει με τη Μοργκάνα, αλλά όλους αυτούς ουσιαστικά ξεκινάει από το πρώτο επεισόδιο και τους παρουσιάζει και τους δίνει ένα... μας κάνει μία γνωριμία στον κάθε χαρακτήρα, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος είναι τόσο ευχάριστος και ωραίος, που βάζουν μέσα και τις αναδρομές, που δεν είναι καθόλου βαρετές και γίνονται με πολύ όμορφο τρόπο και έξυπνο τρόπο. Οι αλλαγές των σκηνών που γίνονται σαν τύπου κόμικ, είναι καταπληκτικό αυτό, τρελάθηκα μόλις το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Οι χαρακτήρες, όλοι ηθοποιοί καταπληκτικοί και φυσικά η πρωταγωνίστριά μας, που αν κάποιος δεν θέλει να ακούσει spoilers μπορεί να κλείσει λίγο αυτάκια σε αυτό το σημείο, αλλά προειδοποιώ, έρχεται. Σε 3-2-1. Η πρωταγωνιστρία μας, η Νίμουε, ουσιαστικά που ανήκει στη φυλή των Fairies, δηλαδή. Ουσιαστικά πραγματεύεται περισσότερο τη δικιά της ιστορία και το spoiler είναι το εξής, ότι ουσιαστικά είναι η αντίστοιχη κυρά της Λίμνης, πριν γίνει η κυρά της Λίμνης. Βέβαια, όπως ο Αρθουριανός μύθος κλπ. Είναι λιγάκι μεταξύ πραγματικότητας και μύθου, folklore κλπ. Και κανείς δεν ξέρει τι έγινε, παρά μόνο όσοι τα έζησαν, αν αυτά πραγματικά έλαβαν χώρα κάποτε. Γιατί σε φυσιολογικές συνθήκες, ας πούμε, συνδέεται ακόμα και μέχρι και το Stonehenge με τον Merlin. Οπότε είναι λίγο γκρι περιοχή, ας πούμε, που δεν ξέρουν, οι ιστορικοί δεν είναι τόσο υπέρ του ότι έχει υπάρξει αυτό το πρόσωπο. Γενικά υπάρχουν κάποια στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία, αλλά τέλος πάντων, για να μην φεύγουμε από το θέμα, η σειρά είναι λίγο διαφορετική σε σχέση, αρκετά βασικά παραποιημένη σε σχέση με το μύθο, και σίγουρα εστιάζει η πρώτη σεζόν, χωρίς αυτό να το λέω για κακό, σε καμία περίπτωση, εστιάζει πιο πολύ γύρω από την Νίμουε. Και φυσικά μας μαθαίνει και όλους τους χαρακτήρες. Αλλά μας δείχνει λιγάκι τη φυλή της, τη ζωή της πριν γίνει αυτή που θα γίνει κλπ. Γενικότερα τα κουστούμια και τα σκηνικά είναι καταπληκτικά, τα τοπία είναι απίστευτα. Μπλέκει μέσα το μίσος, ουσιαστικά της εκκλησίας, προς το οτιδήποτε διαφορετικό και πόσο διωγμός έχει παιχθεί, ας πούμε, και πόσο μίσος προς τις πρώτες θρησκείες. Γιατί ήταν κάτι το διαφορετικό, οπότε ήταν κάτι του διαβόλου. Και πραγματεύεται πολλά θέματα μέσα. Που ασχέτως αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, πρόκειται για μη ξεκάθαρη εικόνα
αν έχει να κάνει με μυθοπλασία ή πραγματικά γεγονότα, ξέρουμε ότι έτσι και αλλιώς η Εκκλησία έχει δείξει το πρόσωπό της ανά τους αιώνες, βλέπε σταυροφορίες κλπ. Επί της σειράς, μπλέκει μέσα και θέλει να μπλέξει λίγο και πιο Norse mythology, ας πούμε, Vikings κλπ. Οπότε έχουμε και κάποιες τέτοιες αναφορές. Και κυρίως έτσι προς τη μέση και τέλος επεισόδια εμφανίζονται πιο έντονα. Αγαπημένος χαρακτήρας τώρα. Αγαπημένος χαρακτήρας... Okay, λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, διότι έχω πολλούς, όπως και μισθούς χαρακτήρες. Μπορώ να ξεκινήσω από τους μισθούς πιο εύκολα. Για παράδειγμα, όταν δείτε τη σειρά, την οποία συστήνω ανεπιφύλακτα, καλό θα ήταν να αναγνωρίσετε, χωρίς να κάνω καθόλου spoilers αυτή τη στιγμή, το κακό, το προσωποποιημένο σε ένα πρόσωπο που πραγματικά φαίνεται κακό από την αρχή. Και μιλάω όχι για τον αγαπημένο μας Κάρντεν, καμία σχέση. Μιλάω για την αδερφή Άιρις. Η οποία έτσι την έχω μέσα στην καρδιά μου. Σε φάση, ναι, την αντιπάθησα, ήταν αντιπάθεια με την πρώτη ματιά, με το πρώτο βλέμμα της, οπότε, ναι. Πραγματικά, απέσιος χαρακτήρας. Απέσιος χαρακτήρας μέσα στη σειρά είναι όλα αυτά που σχέδιζε μαζεμένα σε ένα πρόσωπο. Οπότε, ναι. Αυτό το άτομο το οποίο θα έλεγα ότι είναι λιγάκι αμφιταλαντευόμενο, στο αν θα το συμπαθήσεις ή όχι κλπ. Που στην αρχή όντως σου κάνει μια πολύ κακή εντύπωση. Είναι ο Weeping Mac. Ο οποίος... λοιπόν... έχει έναν πολύ κακό ρόλο αρχικά, αλλά... εξελίσσεται με τέτοιο τρόπο που δεν το περιμένεις και ίσως αυτό σε ικανοποιήσει, ίσως και όχι. Γιατί όταν κάποιος, μπορεί κάποιος ας πούμε που έχει εμφανιστεί ως κακός να το θέλεις σαν πραγματικά κακό και να μείνει true σε αυτό το ρόλο. Οπότε ναι, εξαρτάται τι σου αρέσει, αν σου αρέσει να παίζεις με τους χαρακτήρες και να εξελίσσονται μαζί με τη σειρά ή ουσιαστικά να μένουν στατικοί στο ρόλο του στον αρχικό. Οπότε, επειδή αυτό θα πω ότι εξαρτάται. Εξαρτάται από το ρόλο, εξαρτάται από τις συνθήκες, εξαρτάται από τη σειρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με ικανοποίησε πάρα πολύ, θα έλεγα, το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί δεν θα ήθελα να κάνω spoilers, οπότε καλό θα ήταν να δείτε τη σειρά και να κρίνετε από μόνοι σας. Βασικό, πρωταγωνίστρια λοιπόν η Νίμα, την υποδέεται η Κάθριν Λάγκφορντ, a.k.a. 13 Reasons Why. Όποιοι δεν το έχετε δει, πρόκειται για επική καρασιράρα. Όχι καθόλου υποκειμενική γνώμη, θα έπρεπε να είναι η αντικειμενική γνώμη αυτή, διότι εκείνη η σειρά πραγματεύεται πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα όπως αυτοκτονία, όπως bullying και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Αν δεν την έχετε δει, πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη δείτε.
όπως φυσικά και την παρούσα. Το Μέρλιν υποδίεται ο Γκούσταφ Σκάρσγιαρντ, της γνωστής οικογένειας Σκάρσγιαρντ, που έχουμε όλα τα αδέρφια εκεί πέρα. You know, βλέπε True Blood. Τον Father Carden τον υποδίεται ο Peter Mullan. Και μετά φυσικά τον ρόλο του Wicked Man είναι ο Daniel Sherman. Επίσης, πολύ βασικό, λοιπόν, πρέπει να το πω, γιατί δεν αντέχω. Αλλά όσοι δεν θέλετε να ακούσετε spoiler, σας παρακαλώ, κλείστε πάλι. Λοιπόν, ο Weeping Monk μας αφήνει το τέλειο τερασάκι στην τούρτα, λέγοντάς μας, στο τέλος, δεν θα εξηγήσω υποπίεση της θήκης κλπ, ότι το κανονικό του όνομα ήταν Lancelot. Λοιπόν, και όποιος ήθελε κατάλαβε. Οπότε, καλή μου, με το τέλος αυτής της σειράς εννοείται ότι αφήνεται ξεκάθαρο καραμπάμ ότι θα συνεχιστεί και θα παίχνει η δεύτερη σεζόν. Βέβαια, αυτό πολύ το πουθούμε και το θέλουμε, αλλά ελπίζουμε να γίνει κιόλας. Γιατί ουσιαστικά είναι μια σειρά που βγήκε στις 17 Ιουλίου του 20 φέτος στο Netflix, η οποία ήταν να βγει πολύ νωρίτερα, αλλά λόγω του κορονοϊού καθυστέρησαν γενικότερα τα πάντα, οπότε γιατί και αυτό. Αλλά νομίζω πως το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Θα έλεγα επίσης ότι αυτή η σειρά είναι ένα οχταράκι γεμάτο για μένα. Ελπίζω να περνάτε όλοι καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας, να προσέχετε σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ελπίζουμε να μην γίνουν δυσκολότερες από Σεπτέμβρη. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, μπορείτε να βοηθήσετε πατώντας ένα thumbs up. Yep. Και επίσης θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ να δω και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά.